Survivor spoiler, το κόλπο του Ατζού να βάλει τον Σάκη Κατσούλη στο Survivor για να τον φέρει κοντά στη Μαργιαλένα και τα δύο παιδιά να τα φτιάξουν ξανά φαίνεται πως πιάνει τόπο. Στο χθεσινό, 22 Μαρτίου, επεισόδιο είδαμε τη Μαργιαλένα και περιποιείται τον Σάκη, μετά τον τραυματισμό του και τα δύο παιδιά να έρχονται για πρώτη φορά τόσο κοντά, μετά την είσοδο του τερματοφύλακα στο reality επιβίωσης, τι συνέβη όμως πραγματικά. Είναι γνωστό πως ο Τούρκος παραγωγός από την πρώτη στιγμή που έστησε όλη αυτή την παγίδα στη Μαργιαλένα ήταν για να έρθουν κοντά τα δύο παιδιά και να ανεβάσει και άλλο τα νούμερα τηλεθέασης. Το φλερτ του Σάκη με την Ελευθερία φαίνεται πως μπαίνει στο ψυγείο αφού ο Σάκης είναι κολλημένος με τη Μαργιαλένα και ένα από νεύμα από την παίκτρια των μπλε ήταν αρκετά για να ξυπνήσει τα συναισθήματα του. Πρόσφατα είδαμε τον Γιώργο Λιβάνη, με τον οποίο φέρεται να έχει σχέση η Μαργιαλένα στην Ελλάδα να πετάει την σπόντα του, αφιερώνοντας τη Μαργιαλένα το που και που με θυμάσαι, ένα τραγούδι με νόημα. Μάλιστα σας αποκαλύψαμε πως η Μαργιαλένα επικοινώνησε με τον τραγουδιστή και ίσως εκεί άκουσε πράγματα που δεν ήθελε, γι' αυτό και αποφάσισε να συμμετάσχει στο παιχνίδι του Ατζούν. Survivor spoiler, ήρθαν αρκετά κοντά Σάκης και Μαργιαλένα. Πληροφορίες του AthensMagazine.gr αναφέρουν πως όσα είδαμε στο επεισόδιο της Δευτέρας, όχι απλά δεν είναι στημένα αλλά έχουν και παρασκήνιο. Από την πρώτη στιγμή που ο Σάκης έκανε ράματα στο πόδι, η Μαργιαλένα είναι δίπλα του και τον περιποιείται. Μάλιστα δεν έλειψαν και τα τρυφερά τετ-α-τετ, με τα δύο παιδιά να ζητούν από την παραγωγή να μην τραβήξει κάποια πλάνα. Όχι ότι συνέβη κάτι ερωτικό μεταξύ μας, αλλά τα πλάνα δεν θα άρεσαν και τόσο στον Γιώργο Λιβάνη. Η αλήθεια είναι πως περιμένουμε τα παιδιά τις επόμενες μέρες να έρθουν ακόμα πιο κοντά, μιας και η Μαργιαλένα έχει λυγίσει και δείχνει σιγά σιγά να επιστρέφει στα παλιά.